Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο λάθος του Χιμένες, μετά από την περσινή κακή παρουσία της Άκης στο τελικό, να παίξει με 4-4-2 και με εξτρέμ, με εξτρέμ δεκάρια, δηλαδή τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο. Να πω ότι είναι πολύ κακός ο Λιβάγια στην περιφερειακή κίνηση και η έξυπνη κίνηση να μην βάλει τον Ολιβέρα, τον αργό, το ημίπαλτο και να βάλει το καθαρό εξάρι, να φύγει δηλαδή ο Λουτσέσκου από την πεπατημένη του να μην θέλει εξάρια και να θέλει οχτάρια, σε αυτό το παιχνίδι που βάζει τον Κάνιας και ο Κάνιας κλείνει αθόρυβα οποιαδήποτε κίνηση προσπαθεί να γίνει προς τα μέσα με το ανάποδο πόδι και του Μπακασέτα και του Μάνταλου. Είναι κλειστές οι πόρτες εκεί, δεν έγινε καμία τέτοια κίνηση. Μετά, είναι πάρα πολύ κακός ο δεξιός εσωτερικός χαφ της ΑΕΚ, ο Κρίστεσεν, ούτε να πάρει πρωτοβουλίες, ούτε να κόψει ούτε τίποτα. Και δημιουργείται μια κατάσταση στον χώρο του κέντρου, όπου φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει το χώρο του κέντρου σταδιακά. Το γκολ είναι μια καταπληκτική επίθεση του Πέλκα που δεν την περίμενα κάθετα, σαν δεκάρι δηλαδή, και να σερβίρει στον Ακπομ, ο οποίος ένα λεπτό πιο πριν σε μια κεφαλιά του έδειξε πόσο λείπει ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ, ο προηγούμενος, που ήταν ο ψηλός ο Πρίγιοβιτς, όσον αφορά το φόρτωμα και το κεφάλι. Το μεγάλο έγκλημα του Χιμένες είναι ότι δεν ξεκίνησε, και το είπαμε εμείς πριν το μάτς, 5-3-2, με αριστερό στόπερ τον Μπακάκι, Οικονόμου, Τσιγκρίσκι, για να καλύψει και το κακό ρυθμό του Τσιγκρίσκι και την κακότητα του Οικονόμου, και να βάλει τον Γκάλο και τον Χουλτ σε πεντάδα. Τρία χαβ, ένας από τους δύο, Μάνταλος ή Μπακασέτας, διάλεξε εσύ ποιον, και ένας φορ. Τώρα, άμα ανοίξει το παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να βρει χώρο να το κάνει 3-0-4-0. Για να πήγαινε το μάτι σε παράταση, θα πρέπει να προηγηθεί η ΑΕΚ. Λοιπόν, δίκιο το 1-0, παρά το γεγονός ότι πήγε να ψηλοαπηλήσει η ΑΕΚ σε ένα κακό Γιαννούλη αμυντικά και σε ένα μέτριο Βαρέλα, αλλά εκεί είναι πάρα πολύ καλός ο Κρέσπο και ο Κάνιας, ο οποίος πατάει περιοχή στα αμυντικά κομμάτια. Αν πάει έτσι το μάτς, θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα να ισοφαρίσει η ΑΕΚ. Θα ανοίξει το παιχνίδι, θα έχουμε περισσότερες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει περισσότερους χώρους. Με Πέλκα γρήγορο, με Ακπομπ γρήγορο, με... πώς το λένε... Ακπομπ, Ζαμπά, τρεις. Με τρεις γρήγορους ο ΠΑΟΚ θα βρει μεγάλους μπελάδες και μπορούμε να παίξουμε και κόκκινη κάρτα Οικονόμου στο μεγάλο χώρο. Αν θέλουμε κάτι να παίξουμε, ας πούμε, στο κομμάτι, ας πούμε, των εξειδικευμένων. Για να δούμε τι θα γίνει.